Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Και είναι μια ευκαιρία λοιπόν, έχω ένα καλό μου φίλο ο οποίος βρίσκεται εδώ στο Λονδίνο και θα τον καλωσορίσουμε αμέσως τώρα και θα μάθουμε και τους λόγους που βρίσκεται εδώ. Είναι ένας παλιός καλός φίλος από το παρελθόν και μάλιστα καλός και γνωστός διάσημος ηθοποιός στην Κύπρο. Είναι ο Ανδρέας Αργυρίδης. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ευχαριστώ το Hellenic TV που με φιλοξενεί. Ευχαριστώ όλους τους Κύπριους που είναι εδώ, οι οποίοι οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πιο Κύπροι από εμάς που εμείς είμαστε κάτω. Mm-hmm. Έχουν περισσότερες ευαισθησίες. Με ρωτούν συνέχεια τι κάνει η Κύπρος μας, τι κάνει η Κύπρος μας και τους λέω προς το παρόν είναι λίγο χάλια και να δεις πώς αλλάζει η έκφραση του προσώπου τους και να λένε πιάρα που κατηντήσαμε, που μας φέρανε λέει και αυτά και ξέρω εγώ. Χαιρετώ όλη την παροικία μας. Σας φέρνουμε ό,τι καλύτερο από την Κύπρο, μια επιθεώρηση, πολιτικοκοινωνική επιθεώρηση. Είναι όλη η ιστορία της Κύπρου από την οικονομική κρίση και εντεύθεν. Τραγούδια, χορό και προπαντός σάτυρα. Σάτυρα στην καθομιλουμένη για να μπορούν να καταλαβαίνουν και λίγο οι οποίοι λίγο τσαρλούθια κατά την αγγλική φρασιολογία που χρησιμοποιείτε εσείς εδώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, Ανδρέα, όπως και έχουν τα πράγματα, θα πούμε και άλλα γύρω από την επιθεώρηση. Να πούμε. Όμως είναι ευκαιρία να μάθω και εγώ κάποια πράγματα που δεν γνωρίζω για σένα, καθώς επίσης και οι τηλεθεατές μας. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από την υποκριτική σου, έχεις κερδίσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Όμως, όλο τον κόσμο που λες δεν είναι υπερβολή, γιατί έχω παίξει με πολύ καταξιωμένους ηθοποιούς. Έχω παίξει και με τον Πίτερ Κούσι. Το ξέρω. Έχω παίξει με τον Πάτρικ Μακνί. Έχω παίξει σε ελληνικό σύριαλ. Avengers. Στους Avengers. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω, κοίταξε, θέλω να μάθω λίγα λόγια έτσι για την παιδική σου ηλικία. Σε θυμάμαι όταν ήσουν 16-17 ετών εγώ. Δεν είναι παιδική ηλικία, είναι εφηβική ηλικία. Εφηβική, ρε. Η παιδική ηλικία μεγαλώσαμε με μια κόρτα ψουμί και πέντε γιές. Στην Πούγκα και τρεις τσιρίες από ό,τι μας θυμάστε κι εσείς. Κρεμμύδι είναι, τρώτε. Και κρομμύδι. Αν είσαι κανένα κρομμύδι, θα το κάνεις κανένα κρομμύδι. Και καμιά ρέγκα. Άρα κάτω τι να σου πω, Βασίλη, αφού τα ξέρεις, τα ζεις. Είμαστε 7 αδέρφια. Να τα μάθουν και οι τηλεθεατές μας. Είμαστε 7 αδέρφια. Κανονικά ο πατέρας σου προέρχεται από τη Σκυλούρα, έτσι. Είναι Σκυλουριώτης ο πατέρας. Σκυλουριώτης, ναι. Εγώ, η μάνα μου είναι από την Κυθρέα. Ναι, ναι. Και οι δύο προσφύγες και οι δύο μακαρίτες όμως. Έχει αποβίσει και η μητέρα σου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και 7 αδέλφια. 7 αδέλφια. Ο ένας επιβίωσε από την γνώριζο. Τον ένα το χάσαμε λόγω καρκίνου. Εντάξει. Ήταν δύσκολες οι μέρες εκείνες. Πολύ δύσκολη καιρή. Πολύ δύσκολη καιρή. Πολύ δύσκολη καιρή, Βασίλη. Εγώ να φανταστείς ότι δεν ήμουν ηθοποιός. Εγώ δούλεψα υδραυλικός, δούλεψα χτίστης, δούλεψα μπογιατζής, δούλεψα κομοδρόμος, δούλεψα παγωτάρι, σε πουλούν παγωτά πάνω στο ποδήλατο των φορτηγών. Ναι. Δούλεψα βιβλιοπόλης. Ένιωσε η δουλειά που εν την έκαμα. Και δεν μπορείς να φανταστείς ότι τούτη η εμπειρία, το πόσο με βοήθησε στο μετέπειτα βήματα χαρακτήρες, μου. Για να πλάσεις χαρακτήρες. Μάλιστα. Μετέπειτα βήματα μου στο θέατρο και στην τηλεόραση. Μάλιστα. Εγώ σε θυμάμαι όταν ήσουν στο βιβλιοπωλείο. Και το γιατί... Κασουλίδη. Το Κασουλίδη το βιβλιοπωλείο. Ναι, και γιατί σε θυμάμαι. Ναι. Γιατί ήμουν δίπλα σου. Ήμουν στο Μιχαηλίδη. Ναι, ναι, με τα φάρμακα. Ναι. Ναι, ναι. Και σε έβλεπα σχεδόν κάθε μέρα. Όταν έκαμε εμπάφηση στο σχολείο, έπιανα για μένα. Σε πια για ταμεία, υποτίθεται ταμεία. Φυσικά ήμουν μικρό, αλλά εντάξει, ήμουν 16-17 χρόνων. Ναι, ναι. Το λοιπόν. Και στι τώρα σε κουβάλουν τα τετράδια πάνω και τα βιβλία πάνω στο ποδήλατο των φορτηγών. Έκαμε delivery δηλαδή. Ναι, ναι, έκαμε ένα delivery, αλλά τότε δεν υπήρχε η λέξη delivery. Ναι. Γιατί τότε υπήρξε ένα. Άντε ρε, πιάστα έβαρτα. Ναι, λοιπόν, πότε ξεκίνησε η πρώτη σου έτσι, επιθυμία και πώς μπήκες σε αυτό το χώρο θέατρου. Κοιτάξτε να δεις,
Το θέατρο άρχισε μου από παγιά. Ναι. Γιατί μας έπαιρνε ο Μακαρίτης ο γερίς μου. Επήρε με όλη μια φορά. Μπράβο. Σε μια επιθεώρηση. Ναι. Ήταν μου κάπου 13-14 χρονών. Και μετά συνέχισα και πήγαινα. Τότε τα υπαίθρια τα θέατρα ήταν με τσίγκους. Ναι. Το λοιπόν και πήγαιναμε εμείς οι μητσοί, τραγούσαμε τους τσίγκους που πάνε που κάτω και πάνε πάνω και μπαίναμε μέσα μούχτη, αφού είναι κρόμος Αμερικανικές, δεν μπορεί να κάνω. Το λοιπόν και σιγά σιγά ξαφνικά γνωρίστηκα με τον Μακαρίν τον Παπαμαρκίδη. Άρα του θέλω να παίξω και εγώ και πόν το θέατρο. Εντάξει λαλί μου, στο σχολείο είσαι καλός. Ποιο σχολείο λαλό, το αφού στην τρίτη τάξη έπια του κολεγίου, ύστερα ένα κρόμος Αμερικανικές, πέθανε ο γύρις μου. Σταματήσαμε έτσι από σχολείο. Λαλή μου. Ναι. Να μου κάνω τη λαλή μου τώρα. Τώρα να μου κάνω. Λαλή μου, έλα από εκεί αύριο. Ναι. Αμα πού μου κύρα του. Τι είναι ο καιρό, ήρθε η Μόνικα η Βασιλείου η Μακαρίτισσα. Μάλιστα. Η αδερφή του Βασιλείου. Ναι, του... ναι. Την ξέρω. Από, το... από τη Ρωσία όπου είχε σπουδάσει στην σκηνοθεσία. Μάλιστα. Και ανέβαζε τότε η Εδών Λευκοσίας, ένα έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, θυμούμε ρε Βασίλη. Μάλιστα. Το οποίο ήταν ο Ιάκωβος Καμπανέλης, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Τον τίτλο του έργου. Ήταν πολύ καλός, πολύ γνωστός τίτλος. Πρέπει να το θυμηθώ. Και έλεγα μέσα μια φράση, δεν μου λες τα κουφώματα είναι για πούλημα. Αυτή ήταν η, αυτή ήταν η φράση. Ναι. Ήσουν πελάτης δηλαδή. Όχι πελάτης. Α. Ήμουν σταλμένος από κάποιον. Ναι, ναι. Διότι ο πρόσφυγας τούτος ήταν το έργο σχετίζεται με το, με το η προσφυγιά. Αχα. Το λοιπόν και πήγα, ήταν να του κατεδαφίσουν το σπίτι. Και κάνουμε παράσταση στο Μέλπο, ναι. Το θέατρο, ναι, το παλιό, αυτή η εγκληματίες που το χαλάσαν και το θέατρο. Ναι. Ήταν το καλύτερο στολίδι της Λευκοσίας εκείνη. Μπορώ να το πω, ήταν, ήταν σχεδόν όπως την όπερα τους... Ναι, στολίδι. Το, γιατί το χαλάσαν, δεν ξέρω. Είχαμε πέντε μαχαζιά και τώρα δουλεύει και ο τένα. Αυλή των θαυμάτων του έργου. Αυλή των θαυμάτων. Του Ιάκωβου Καμπανέλη, μάλιστα. Λοιπόν, γεμάτο, αφού το έκαμε και οργάνωση του αυτό, ήταν γεμάτο το Μέλπο. Έβγαινα, έλεγα του εγώ, δεν μου λες τα κουφώματα είναι για πούλημα, δεν μου απαντά. Ναι. Αυτός με τις σκέψεις του, με τα αυτά του. Ναι. Ύστερα, ξαναλέω, τα κουφώματα είναι για πούλημα. Τίποτε. Και βάλα προσθήκη. Και είπα και εγώ, άντε για μου απαντήσεις, και αν δεν μου απαντήσεις, σιώ. Έτσι σηκώθηκα και έφυγε. Έπεσε το θέατρο που το γίνει. Και όταν έξω, η Μόνικα, μάνα από καμέ ρε. Έλα, όλοι αφού μου απαντήσαν, έρθει τις πρόβες και απάντησες σου, όχι. Δηλαδή είναι πρέπει να μου απαντήσει να μιλήσει. Και ξεκίνησε από εκεί. Και ξεκίνησε που για μέ, έπια, φυσικά χόρευκα, ήμουν και ο νέος, και μωρό. Ναι. Ήμουν στα μπαλέτα, έκανα και κανέναν κομπαρσούδι, κανένα ρολούδι, κανένα κομπέρ, που εκεί ποτά. Μετά το γνωριστήκαμε με τον Τάκη τον Σταυρινίδη, που έκαμε το Ταμπατούμπα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι. Στο Απόλλο το έκανε. Όχι, στο Τιάννα 4. Αν Τιάννα 4. Το Απόλλο έκαμε τα γενέστερα, ναι. Το λοιπόν επίαζαμε, έκαμε ένα ρολάκι μικρό. Άρεσα, μπορώ να πω. Και όπως μιλάλουσαν, ξέρω. Το λοιπόν, ύστερα δημιουργήθηκε ο Θεός Παπαδημήτρη. Και ήσουν από τους βασικούς εκεί. Όταν πήγα, εγώ μπαρσάκι είναι πήγα. Αλλά σε 6 χρόνια, ναι. Σε 6 χρόνια ήμουν συμπροταγωνιστής, ναι. Με Παπαμαρκίδη, Μαυρομάτη. Μάλιστα. Και γύρισε, ήταν και ο Ζένιος νομίζω σε μια περίοδο. Ναι, μετά γενέστερα ήρθε και ο Ζένιος. Ναι. Και μετά, εντάξει, συνέχισα να πρωταγωνιστώ συνέχεια. Μετά έγινα συνέτερος στο θέατρο γιατί δεν του ήφερε να πληρώνει. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα, ναι. Μετά ξανακάμα άλλο θείασον συνεταιρικών με τον Ηράκλην και την Κακουράτου. Και μετά συνέχισα μόνος μου. Δόξα σε Θεός, έφαγα πολλά γλυκίν ψουμί που τούν τη δουλειά. Αλλά τελευταίος έφαγα πολύ πικρόν. Και... Μάλιστα. Κάπου. Άξι, θα πάμε και σε αυτά σε λίγο. Από πού να πάμε, θα μην είμαστε. Ναι, έχω μία ερώτηση που,
που θέλω να σου την κάνω, γιατί χθες μου είπες ότι θα με ρωτήσει ο Βασίλης γι' αυτό. Αγούρα σου πω, άμα μιλάς μαζί μου, εγώ είμαι ανοιχτό βιβλίο. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Πες μου, ρώτα με ό,τι θέλεις. Ό,τι σου κατεβεί. Η ερώτησή μου είναι, ποια? Έχεις κάνει φίλους στο θέατρο? Όχι, κανένα. Κανένα. Στο θέατρο έχω συνεργάτες. Έχω συναδέλφους, αλλά φίλους δεν έχω. Όλοι οι φίλοι μου είναι εξωθεατρικοί. Γιατί δεν έχω φίλους, πρέπει να το ρωτήσω. Κατά εκεί πάει το ερώτημά σου. Ναι. Δεν έχω φίλους, συναδέλφους, για τον λόγο ότι κάποια φορά ή σε κάποιο ρόλο θα συγκρουστούμε, ή στο οικονομικό θα συγκρουστούμε και να χαλάσουμε τις φιλίες μας, και είναι πολύ χειρότερο από το να είσαι συνάδελφος και να συμφωνάς και να μην συμφωνάς μαζί του. Μάλιστα. Γι' αυτό και αυτό μου το έμαθε ο Μακαρίτης, ο μεγάλος μου δάσκαλος, ο Μίμης, ο Τραϊφόρος. Μάλιστα. Είναι κάποιοι που σε πίκραναν έτσι και νιώθεις ακόμα ότι είσαι πικραμένος με αυτούς? Βέβαια. Βέβαια. Εμένα ηθοποιός εν ζωή ακόμα. Ήρθε και μου έντριχο, έβρεκα μια δουλειά και μου να ζήσεις και το θέατρο είναι για να κάνει αλλούς. Μόλις άρχισε. Έτσι. Ναι, και αντί να φέρει το αποτέλεσμα που ήθελε, έφερε, γιατί το αντίθετο. Αυτός έβλεπε πού πάει ρε τον Σκουλουγουίν τώρα, πού πάει και μπαίνει, πού πάει, πού πάει, πού πάει. Κατάλαβες. Το λοιπόν, έφερε το αντίθετο. Έλα μου που πέσαμε, εντάξει, έτσι σας τι, τώρα να σκαονίσω εγώ. Τώρα να σκαονίσω εγώ. Δεν μου πήρε πολλά χρόνια. Πήγες πείσμα, 5-6 δηλαδή, χρόνια. Ναι. Πήγα πείσμα και στα θεατρικά που λέμε, έμπηκε το όνομα μου πρώτον και γίνουν τρίτον. Μπράβο. Ναι. Που σημαίνει του έδωσες την απάντηση. Βέβαια, αλλά κοίταξε Βασίλη μου, ξέρεις εσύ πολλά από θέατρο. Για να επιβιώσεις σε ένα θέατρο πρέπει να φανείς τόσο δύνατος που να δώσεις πουνιά του τείχου να ρέξεις σε εισαγωγικά από την άλλη μπατή. Ναι, πρέπει να αντέχεις. Διαφορετικά θα σε θάψουν. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να αντέχεις τις καγωγίες. Τόσες οι ίντρικες, είναι τόσα τα μαγειρέματα. Ναι, ναι. Στα παρασκήνια που γίνονται, είναι τόσα πράγματα που γίνονται. Υπάρχουν αντιζηλίες, πιστεύεις ότι υπάρχουν αντιζηλίες? Ναι. Πάντως υπάρχουν αντιζηλίες. Πολλές, ναι. Προβαντός στην Κύπρο. Η Κύπρος, αν έκαμε εξαγωγή φθόνων, ήταν δεν ξέρω αν μας καταλάβουν στην παροικία φθόνος. Ναι, ναι. Βεβαίως το καταλάβουν. Ναι. Ήταν να είμαστε στην πρώτη παγκοσμίως. Μάλιστα. Εξού και από φθόνο χάσαμε τη μισή Κύπρο. Ναι, έτσι είναι. Από ζήλια, από ξέρεις, ναι. Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, Ανδρέα μου, είναι μια ολόκληρη ζωή, 50 χρόνια πόσα? Μισό αιώνα. Μισό αιώνα. Λοιπόν, σε αυτά όλα τα χρόνια λοιπόν, ποια ήταν τα πιο έτσι, τα ψηλότερα, οι ψηλότεροι ας πούμε, the highlights που είχες, έτσι, που ανέβηκες και τα κράτησες στο μυαλό σου έτσι και τα ποθείς ας πούμε? Τα ποθώ, δεν τα ποθώ. Προσπαθώ για κάτι άλλο, κάτι καλύτερο ακόμα. Κάτι καλύτερο ακόμα. Ναι, ναι, διότι η τέχνη όπως ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Μαθαίνεις συνέχεια. Είναι όπως τη μουσική. Ναι, 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 είναι μουσική. Τελειώνει, κάθε μέρα και καινούργια. Ναι. Συνέχεια. Κοίταξε, ένιωσα καταξιωμένος, εισαγωγικά καταξιωμένος, γιατί ακόμα δεν πιστεύω ότι καταξιώθηκα στον χώρο το δικό μου. Mm-hmm. Κατάλαβε. Όταν εκάλεσαν Κύπριων ηθοποιών να λάβει μέρος σε σύριαλ στην Ελλάδα. Ναι. Ήσουν ο πρώτος. Ήμουν ο πρώτος. Μάλιστα. Και είχε προχθές το ΡΙΚ στην Κύπρο. Μάλλον, συγγνώμη, όχι το ΡΙΚ, συγγνώμη, ψεύδομαι. Το περιοδικό του Πολίτη, του Καπουτσίνο, είχε τους ηθοποιούς οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε ελληνικά σύριαλ. Και άλλη δημοσκόπηση ήταν Κύπροι ηθοποιοί που έχουν παίξει σε πιο πολλά κυπριώτικα σκέτς και έχουν γράψει, ναι, και σενάρια. Mm-hmm. Και αυτά, και το όνομα μου πάλι εφιγούραρε πρώτο, Ανδρέας Αργυρίδης. Ναι. Μιλώντας για αυτό το θέμα της συμμετοχής σου, καθώς επίσης και της συγγραφής, ναι, ξέρω ότι έχεις γράψει. Βασίλη μου, συγγραφέας δεν είμαι. Ο συγγραφέας γράφει βιβλία. Εγώ είμαι σεναριογράφος. Σενάρια, ναι, θεατρικά. Ναι, ναι, εντάξει. Θεατρικά, αλλά σενάρια. Ναι, 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 συγγραφή, ναι, σενάριο. Ναι, λοιπόν, ναι. Ξέρω ότι έχεις γράψει και αρκετά σενάρια για την τηλεοπτική σειρά την οποία έχεις λάβει μέρος σχεδόν σε όλα τα επεισόδια. Όχι, έχω Ιστορίες του Χορκού. Όχι, Ιστορίες του Χορκού ήταν γραμμένες από τον Δήμο τον Ανδρέου.
Ναι, sorry. Γριούλες ήταν γραμμένες από μένα. Οδός Αξιοθέας ήταν γραμμένα από μένα, τα οποία έδειξε και στην τηλεόραση. Οδός Αξιοθέας ήταν serial και αυτό, έτσι. Serial, ναι. Ήταν γύρω στα 35-38 επεισόδια. Ναι, ναι. Εσύ όμως εμφανίστηκες... Έχω γράψει και θεατρικά έργα, ναι, όμως. Και θεατρικά έργα, ναι, βέβαια. Έχω γράψει. Και τα έχουν παρουσιάσει και ιστορία και τα έχω παρουσιάσει, ενώ θεατρικά έργα σκέτς. Ναι, ναι. Κυπριώτικα σκέτς. Κυπριώτικα σκέτς. Γιατί τώρα το ΡΙΚ κάνει πολλά κυπριώτικα σκέτς. Στην βέβαια περίπτωση αυτή, αντί το ραδιοφωνικό, το κάνει τηλεοπτικό τώρα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Όταν έχει action, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Τα ραδιοφωνικά. Σκέφτηκες ποτέ σου ότι. Καλά, πήγες στην Ελλάδα, έλαβες μέρος σε Σύρια. Σκέφτηκες ποτέ σου ότι θα μπορούσες να βγεις και πιο έξω, δηλαδή στην Ευρώπη, στην Αγγλία, ακόμα και πιο πέρα, ας πούμε. Δεν είχα. Δεν αλλά φιλοδοξίες είχα, όπως έχει ο καθένας μας. Αλλά για τέτοια όχι. Πάντως ευχαριστώ τον Θεό που με καταξίωσε, να σου πω, ο Βασίλη μου, ναι, που με καταξίωσε ο πλάστης μου να λάβω μέρος και να συμπροταγωνιστήσω με ιερά τέρατα του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Μιλούμε για Γιώργο Φούντα. Μάλιστα. Μιλάει σε πρωταγωνιστούς. Αυτό ήταν σε ταινία. Όχι. Α, σε θεατρική παράσταση. Θεατρική παράσταση. Μάλιστα, ναι. Μιλάμε για Καλουτά. Μάλιστα. Τέρας, επιθεώρηση. Και έτσι πρωταγωνιστούσαμε σε νούμερο. Ναι. Μιλάμε για Ρίζο. Μιλάμε για Ταμτάκο. Ναι. Μιλάμε για Ψάλτη. Μιλάμε για Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Με όλα τα τέρατα του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου έχω συμπράξει. Είχες και μια συνεργασία με τον Τραϊφόρο. Βεβαίως. Τον Τραϊφόρο τον έφερα όταν είχα το Θίασο. Είχε ένα έργο, ο 13ος Θεός. Είμαστε συνεταίροι με τον Παπαδημήτρη τότε. Και πήγαμε στην Αθήνα να τον φέρουμε και πήγαμε και γνωρίσαμε και τη Μαργαρίτισσα την Βέμπο. Μάλιστα. Η οποία μόλις μπήκαμε σπίτι ήταν με ένα τσιμπέρι, έτσι όπως αυτά, και είχαμε ένα τσιμιλί. Έτσι. Ναι. Ένα ψήρωσε τα μάτια, όλα η γυναίκα μου, τι έκανε τα παιδιά από την Κύπρο, είστε, ναι, κάτσα. Ναι. Ένας πάντα μιλήσαμε, συμφωνήσαμε, το φέραμε στην Κύπρο για να μας κάνει ένα έργο δικό του, ο 13ος Θεός. Το λοιπόν, και έμεινε, έκατσε 6 μήνες. Έτσι. Ναι. Μπράβο. Εδώ, σε αυτό το σημείο, οφείλω να ευχαριστήσω και τον Παπαδημήτρη, ο οποίος, αυτός με ανέδειξε, αυτός πίστεψε πάνω μου. Ναι, ναι. Και αυτός με ανέδειξε. Εγώ θυμάμαι όταν ήρθαν τα κείμενα σε μια επιθεώρηση και μου έφερε ένα σόλο, ήταν στο εκείνον το βγήκε ένα τραγούδι που έλεγε «Θα πουλήσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι να μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς». Τέλος πάντων. Και ήταν, μου έγραψε ορισμένους στίχους πάνω σε αυτό και το κάμα σόλο. Ναι. Και έκανα 3 φορές μπεις. Και όταν μου το φέρανε το κείμενο και τα διαβάζαμε στην ανάγνωση, οι μισοί ηθοποιοί είχαν φύγει από εκεί. Έτσι. Ήταν το πρώτο μου σόλο. Και αφού ξέρανε πού πάει αυτός. Ναι. Έχω επικραθεί. Έχω και το άλλο που λέει φάε δάφνες, επίκρανε το στόμα μας πλέον. Ναι. Θέλουμε να φάμε και κάτι άλλο. Ναι. Δεν μου λες, ναι, τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, αυξήθηκαν και οι ηθοποιοί. Μόνο αυξήθηκαν. Ναι, πώς βλέπεις λοιπόν το νέο αίμα. Βλέπεις ότι έχει άξιους, καταξιωμένους, μπορούν έχει, να... Έχει παιδιά νέα με ταλέντο. Έχει παιδιά ατάλλαντα. Και τώρα στην Κύπρο η τηλεόραση παραπέει. Δηλαδή, μπορεί να πιάει τον ταξιζί και να το βάλει σε ένα σύρια. Μπορεί να πιάει έναν τελειβερά και να του πει «Α, είσαι και ένα ακόμα βρεις εσύ, έλα να κάνεις μου, κάμε τον το ρόλο». Είναι κρίμα όμως. Κρίμα. Καταστρέφω. Οι τιμές έχουν πέσει κατακόρυφα. Δηλαδή, για να καταλάβεις ότι έκανα ένα σκέτς 3 ημέρες τηλεοπτικό, 200 λίρες ήταν τότε, έγινε 200 ευρώ. Τώρα η γυναίκα είναι 120 ευρώ και αν θέλει. Προσθέθηκε και το αν θέλει. Αν με θέλει, εσύ άλλου. Μάλιστα, κύριε. Για να είμαστε κύριοι. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβε. Να φανταστείτε ότι αυτού του μικρού όλου που λέει, του δίνουν 35 ευρώ. Ναι. 3 ημέρες. Ναι, ναι, ναι.
Τι λέω για μια μικρή που ήταν. Είναι εξευτελισμό. Δηλαδή. Ναι. Γιατί παίζει κόρη μου λέει, με 35 ευρώ. Μα κύριε Αργυρίδη, λέει μου, θέλω να γίνω και εγώ γνωστή. Τώρα με φίλη από τη σχολή και ξέρω. Ναι, ναι. Και αυτά τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, τι τα κάνω. Του βάζω παίζω ένα σεριάλ και με δώσουν του στη γωνιά. Ναι, ναι. Και κανεί δεν του ξαναξιωθεί. Ποιο να του χρησιμοποιήσει. Ναι, ναι, ναι. Εκτό αν είναι το ταλέντο, mm-hmm. το οποίο μπορεί να πάει σε κανένα θεατράκι, να κάνει ναι, κανένα ναι. ρολάκι, mm-hmm. αυτά δεν ξέρω εγώ. Τίποτε άλλο, Βασίλη. Ναι. Μιλώντα για θεατράκι και ρολάκι, τώρα ποια ήταν ναι. η τελευταία δουλειά που είχε κάνει στην Κύπρο. Η τελευταία δουλειά. Ναι, είναι αυτή που θα φέρετε εδώ, ή. Όχι. Η τελευταία δουλειά που έκανα στην Κύπρο ήταν με τον Ψάλτη, τον Κωνσταντίνο, τον Ζωνόρο. Αυτού του στερεί. Αυτοί έρχονται. Και το, και, συγγνώμη, τον ναι. Σπυρόπουλο. Έρχονται και συμπράττουν στην Κύπρο. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Πόση χρονική περίοδο, ας πούμε. Πόση... Περίπου για 2 μήνες. Α, έτσι. Ναι, γυρίζουμε την Κύπρο όλοι. Κάνατε επιθεώρηση. Επιθεώρηση. Επιθεώρηση, έτσι. Επιθεώρηση, ναι. επιθεώρηση κάνουμε, ναι. ναι. Είχε επιτυχία, είχετε. Ναι. Δεν επιτυχία. Ναι. Αν και ο κόσμος τώρα σφίγγεται. Ναι. Δηλαδή. Είχαμε εισιτήριο 15 ευρώ δύο άτομα. Έτσι. Ναι. Φτηνό εισιτήριο. Φτηνό, κάνεις έτσι εσύ. Αλλά άμα ο άλλος κάνει 300-400 ευρώ το μήνα και είχε 4 κοπελούς και έντερος ενάρτη. Ναι, έχει δίκιο. Άρα, δύσκολα πράγματα. Κάναμε το 10, έτσι και έτσι. Κάνουμε το 5, έτσι και έτσι. Καληνύχτα. Έτσι. Κλείσαμε. Δύσκολα πράγματα, ναι. Αποφάσισα να έρθω εδώ. Παίζω το τελευταίο μου χαρτί. Ναι. Άρα μας υποστηρίξει ο κόσμος και τον ευχαριστούμε. Πες μας για αυτή την επιθεώρηση τώρα που θα φέρετε εδώ. Πώς μαζευτήκατε και. Έτσι σωροφτήκαμε. Α. Απλώς είμαστε καταξιωμένοι ηθοποιοί. Έχετε κάνει πρόβες. Και να κάνουμε. Βέβαια. Ναι, ναι. Κάνουμε ένα μήνα πρόβες. Ναι. Βέβαια. Αλήμα. Έχω γράψει νούμερα. 3-4 μέσα σε όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε πρόβες, ηχογραφήσαμε τις μουσικές, κάναμε χορογραφίες. Εξού και φέρνουμε και έναν χορευτή μαζί μας. Πολύ καλός, ο Γιώργος. Ναι, ναι. Το έχετε κάνει παραστάσεις στην Κύπρο αυτή τη επιθεώρηση. Όχι. Α, όχι. Είναι πρεμιέρα. Παρθένα εδώ. Ναι, ναι. Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή στο. Στο Μίτφυρ Θέατρο. Στο Μίτφυρ Θέατρο η ώρα. Την ερχόμενη Παρασκευή. Ναι. Την ερχόμενη Παρασκευή. Η ώρα 8 το βράδυ. Που είναι 12 του Ιούνιου στις 8 το βράδυ. Ναι. Και οι καλοί φίλοι που ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν τα εισιτήρια στο Greek City. Θα δώσουμε λεπτομέρειες και αργότερα. Ναι. Λοιπόν, να πω για τις παραστάσεις που θα κάνετε. Παρακαλώ. Έτσι, ναι, τώρα επειδή είναι ευκαιρία που μιλάμε για τις παραστάσεις. Παρακαλώ, και μετά να πάμε έτσι να ακούσουμε πιο παραπάνω λεπτομέρειες. Λοιπόν, έχουμε Παρασκευή 12 του Ιούνιου, είναι στο Milford Theatre. Το Σάββατο θα γίνουν 2 παραστάσεις, όμως ερχόμαστε εδώ στο κοινοτικό κέντρο. Η πρώτη παραστάση θα είναι στις 6 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9. Την Κυριακή 14 του Ιούνιου, ακόμα μία παράσταση, ενωρίς όμως, στο Milford Theatre στις 4 το απόγευμα. Επομένως, έχουμε 2 παραστάσεις την Κυριακή, με συγχωρείτε, επαναλαμβάνω, μία παράσταση την Παρασκευή, 2 το Σάββατο και μία την Κυριακή. 4 παραστάσεις όλες μαζί. Τα εισιτήρια και άλλες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το Greek City. Και το τηλέφωνο του Greek City είναι 020-88-89-01-86. Επίσης να πω ότι μαζί με τον Αντρέα Αργυρίδη, τον υποφαινόμενο, είναι ναι. ο Γιώργος Ζένιος, ο Γωστάκης ο Κωνσταντίνο. Να κάνουμε και τις γριούλες. Να κάνουμε και τις γριούλες. Μάλιστα, ναι. Είναι η Ντίνα Πάρκα, ο Γιώργος Νικολάου, ηθοποιός και χορευτής αυτός. Mm. Και η Κατερίνα Ανδρέου. Αυτοί είναι όλοι. Χορεύουν και τα κορίτσια. Βεβαίως. Έτσι. Δεν ξέρω, άμα χορεύουν τα κορίτσια, πήγαινε να χορεύσω εγώ. Βέβαια, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ χορεύω για άλλα πράγματα. Λοιπόν, ναι, επομένως, πού έτσι περιφέρονται τα κείμενα, δηλαδή είναι σάτιρα γύρω από πολιτικές καταστάσεις, κοινωνικές. Είναι μια πολιτικοκοινωνική σατιρική επιθεώρηση. Δηλαδή, αρχίζει με την έναρξη, με ένα ναι. τραγούδι με την έναρξη. Το οποίο είναι και αυτό σατυρικό, αλλά για τον κόσμο. Είστε όλοι μαζί στην έναρξη. Είναι όλοι, εκτός από εμένα mm-hmm.
και τον Κωστάκη, οι οποίοι είμαστε έξω, διότι μετά από την έναρξη αμέσως βγαίνουν οι γριούλες. Μπαίνουν οι γριούλες, εκεί είναι όλη η πολιτική σάτυρα. Mm-hmm. Πολιτική σάτυρα. Μετά είναι ο Γιώργος ο Ζένιος, βγαίνει με την... και αυτός με σάτυρα, αλλά περισσότερο κοινωνική παρά αυτά. Μετά έχουμε ένα χορευτικό. Πάρα πολύ ωραίο χορευτικό. Και τον και τον Γιώργο, ένα πάρα πολύ ωραίο χορευτικό. Ναι. Και έχουμε και ένα που παίζουν. Ο Ζένιος, ο Γιώργος, ο χορευτής, αυτός που είναι και ηθοποιός, και ο Κωστάκης, δηλαδή τέσσερις, και παίζει και η Ντίνα Υπάρχα μέσα, παίζει και η Κατερίνα Αντρέου, και είναι η Τροϊκανή. Α, μάλιστα. Αυτοί που έρχονται να φάνε τα λεφτά. Μάλιστα. Είναι ένα σκέτς μέχρι γέλιου, μέχρι αηδίας. Ναι, ναι. Δεν λαμβάνεις εσύ μέρος σε αυτό? Όχι. Όχι. Εγώ λοιπόν που τσίνω. Έχεις δικό σου σόλο σε αυτήν την περίπτωση? Ναι, βέβαια. Έχεις, βέβαια. Έχω, εδώ... έχω το δικό μου σόλο, το οποίο έχω γράψει μέσα σε 2 μήνες περίπου. Δώσ' μας ένα δείγμα, Αντρέα μου. Δεν έχω τα κείμενα μαζί μου. Εντάξει. Φαντάσου τώρα να είσαι στη σκηνή και να πεις περιμένετε να πάω σπίτι να φέρω τα κείμενα. Κοίταξε, εντός βγαίνει ένας γέριμος. Ναι, ναι. Ένας γέριμος ο οποίος έφυγε από το φρόνο εισοδήματος. Ξέρετε, δεν με θεωρείτε έτσι. Δεν κράνε ο καιρός. Ναι. Όχι, πήρα το σειρά του πάνω και ο Σόφρακ. Δεν με θεωρείτε έτσι, ρε παιδιά, όσο έφυγε από το φόρο. Όχι, μάλιστα, ότι έχεις μεγάλο φόρο λόγου σου. Ναι. Το κόψα σου το δε. Όχι. Ότι είσαι μεγάλο, φορολογού σου το. Αν είσαι κανένα θεατή που ανησυχεί, λέω το εσύ δεν είσαι φόρο. Ναι, ναι. Το λοιπόν, σπίτι που το υβρέσει φορολογείται. Έχει αυτοκίνητο που το υβρέσει φορολογείται. Το μόνο που μα αφήκα είναι που αφορολογούνται είναι το βούρο για να ξεφεύγουμε από του που χρωστούμε. Ναι, ναι. Να βρούμε. Ναι, ναι. Και το σεξ. Και έτσι, αν είναι με τη γυναίκα σου, δεν φορολογείται γιατί περνά μέσα στα μεταχειρισμένα αντικείμενα. Ναι. Καταλάβεις. Εντάξει. Τελικά και πάει σε έναν. Ένα τέλος πάντων, παίρνει μέσα στο αυτοκίνητο, του βλέπει αυτό, λέει. Η θωρή, να μου, η πεζίνα παίρνει με και με παίρνει. Εκεί πέρα, μου, μοίρα έναν ευρώ. Είναι μου αγάπη. Σταμάτησα σε μια πεζίνα, ήρθε ένας μαυρίτσα με Πακιστανούι, λέω του βάρ μου 3 ταξίες πενζίνα και ως ταξίες δάδι, περκεί με πάρει έστω το ευνοημένο. Δηλαδή μου ο μαυρίς θέλει να σου κυλάσω να γεμώ στην τελάστια. Μέχρι εδώ. Φτάνει. Αυτά λοιπόν καλή μου φίλη τηλεαδές, να η ένα δείγμα, μια ευκαιρία να πάτε, να βρεθούμε όλοι εκεί στο Milford Theatre και στο κοινωνικό κέντρο για να απολαύσουμε τους ηθοποιούς μας από την Κύπρο. Λοιπόν, εντάξει, θέλω να σε ρωτήσω, είπες ότι, εντάξει, πες το τελευταίο σου χαρτί τώρα. Ναι. Εντάξει, μα δεν σταματούμε όμως εδώ. Ό,τι και να συμβαίνει. Πες ότι. Δεν... Ναι, καλή, η ζωή συνεχίζεται για όνομα του Θεού. Ναι. Ναι. Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια, κάνουμε, συνεχίζουμε με θεία σου εκεί, τι. Να σου πω κάτι, ρε Βασίλη. Ναι, ναι. Ο κάτω Τσανεγέρα δεν τα ρίχνει από εσύ. Σταματά. Ακριβώς. Εσύ κάνεις τόσα πράγματα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα κάνεις αφιλοκερδός. Από αγάπη. Ναι, αφιλοκερδός από αγάπη, από σκουλούτσι που ναι, αυτά ναι, ναι, που ξέρω εγώ. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό το πράγμα και εγώ σου βγάζω το καπέλο. Μπράβο σου. Μάλιστα. Διότι η τέχνη, η τέχνη... Δεν έχει αξία. Δεν έχει, δεν είναι, έχει τιμή, με συγχωρείς. Δεν έχει. Αξία δεν έχει, τιμή δεν έχει. Τιμή δεν έχει, ναι. Τιμή δεν έχει. Ναι, ναι. Εσύ πόσα προσφέρεις εδώ στην παροικία. Δόξα σε δώσεις, είσαι ένας καταξιωμένος. Και όπου πάμε και όπου βλέπω όσοι ξέρουν, ναι, ναι, ναι. Μιλούμε, κάνουμε, φτιάζουμε, εντάξει. Αλλά πέραν αυτού κάποτε έκλεισε αυτόν το κεφάλαιο. Ναι. Και ξαφνικά βλέπεις έναν Βασίλη, ναι, ο οποίος δεν τα πάρει τα. Εντάξει ρε, με πιερώνεται, εντάξει, εγώ κάνω τα φιλοκαιρδός, κάνω το κέβι μου, κάνω το για να βοηθήσω το φίλο μου, το Αργυρίδη, που ήρθε μου την Κύπρο, κάνω να βοηθήσω να δουλέψει ο Διάζος του, που ήρθε μου την Κύπρο, με τόσα έξοδα που μόνο εγώ ξέρω είναι που γίνεται. Ακριβώς. Πέραν αυτού, μάλιστα, τι ψάχνει να βρει, να μείνει έναν όνομα. Διότι κάνεις 500 καλά, Βασίλη. Ναι, ναι, ναι. Ξαφνικά ξεφύγει. Αν κάνει ένα λάθος, κακό, ναι, μείνει το κακό. Ξέρω το.
και κάτω στην Κύπρο δυστυχώς. Έτσι είναι, έτσι. Εν εμεινεν ούτε το κακό, αλλά εν εμεινεν ούτε το κακό. Εκάτσαν εφάντα. Ναι, ναι, ναι. Εφάντα ούλα. Mm-hmm. Ακόμα τρώσει. Ναι, ναι. Είδες με τις υποθέσεις, με το Βέργαν και αυτά και ξέρω εγώ και τώρα. Όποια πέτρα σηκώσεις, υπάρχει σκάνδαλο που κάνει. Μάλιστα, μάλιστα. Να παίρνουν οι πολιτικοί στο δικαστήριο, ρε. Να παίρνονται οι δήμαρχοι στα δικαστήρια και να δικάζονται και να καταδικάζονται. Ναι. Γιατί επιάσαν τους κήπους που ανήκουν στο δημόσιο του δημαρχείου. Ναι, και ναι. Κάμουν μέσα γήπεδα τέννις και μέσα μόνοι τους. Αυτό είναι. Δεν μόνο τα πράγματα. Mm. Έπιαναν τα λεφτά του αποχετευτικού και τρώαντα, μα μιλούμε για εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Και δεν πάει κανένα δικαστήριο. Πού είναι του τραπέζιδε ρε, α πάρω δικαστήριο. Mm-hmm. Πού είναι του. Α του πάρω δικαστήριο, Ελλάδα, ρε κομπάρ. Ανδρέα μου, νομίζω ότι ο λόγο που δεν γίνονται, δηλαδή που δεν έχουμε εξακριβώσει ποιοι είναι αίτιοι για να πληρώσουν. Όχι, γιατί... του αίτιου ξέρουν του. Ναι, ναι. Και άμα θέλουν, πιάνουν του 24 ώρε. Ναι, αλλά δεν το κάνουν γιατί δυστυχώ, μπορώ να το πω, δυστυχώ όλοι είναι μπλεγμένοι. Εγώ τα βέβαια. Ο συγγενή, ο αρφό, η μάνα. Εγώ... Αύριο μου να έρθουν, να έρθει ο κόσμο να τα ακούσει. Εμένα η σάτυρα μου είναι πολύ αυστηρή. Mm-hmm. Σε σημείο που κατεβαίνει το μαχαίρι και πάει ω τον κόκκαλο. Εντάξει. Ναι, ναι. Αφού έρχεται ο κόσμο και λέει μου ρε, μα φάσει μου κανένα λίβελο. Δεν μπορώ να φοηθώ. Γιατί να φοηθώ. Πότε να φοηθώ. Πότε να φοηθώ που λίβελο. Ναι, ναι. Για όνομα του Θεού. Ναι. Ξέρουν ποιοι είναι οι αίτοι, ναι. Ναι. Επιτρέπεται σήμερα ο πρώτο θεματοφύλακα τη Κυπριακή Δημοκρατία, του συντάγματο τη Κυπριακή Δημοκρατία, να είναι σε αντιπαράθεση με τον βοηθό του, τον Γενικό Εισαγγελέα. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί η Βρασινότη. Εντάξει. Δεν ξέρουμε ακόμα, ένα είσαι στα δικαστήρια, ναι. Ένα αποδειχθεί η ενοχή του ή η αθωότητά του. Αλλά εσύ κοίταξε που έφτασε το σημερινό σύστημα. Μάλιστα. Οι δύο εισαγγελείς, τα δύο ανώτερα πρόσωπα της Κυπριακής, που είναι υπεράνω του Προέδρου. Μάλιστα. Να τσακώνονται. Ακριβώς είναι δυστυχώς. Και να φύγει εσύ, όχι να φύγω εγώ, όχι να φύγει εσύ. Ποιος θα τους πιστέψει. Ποιος θα τους πιστέψει. Ποιος θα τους έχει εμπιστοσύνη. Έβαλαμε και αμέ, ποτούν τον διευθυντή κεντρικής τράπεζας. Στο τέλος εγώ κάμε τους 623.000 για να φύγει. Έβαλαμε άλλοι. Φωνάζει ο πρόεδρος, έβαλαμε τους άριστους των αρίστων. Εν τους άχρηστους των αχρήστων που βάλες. Μάλιστα, μάλιστα. Διότι όπως αποδεικνύεται με την παρέλευση του χρόνου, ότι είναι όλοι άχρηστοι. Μηδενός εξαιρούμε. Είναι μπλεγμένοι όλοι σε κάτι που τους καθιστά. Και ο Αναστασιάδης με το δεσμεύομαι, ο πρόεδρος μας δεσμεύομαι. Ξαφνικά εξίασε ένα τώρα. Διότι ό,τι δεσμεύτηκε είχαμε το αντίθετο. Έφτιανε ο Πισαρίδης και λέει εμάς, νομπελίστας. Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν υπάρχει κούρεμα. 12 του μηνός, του Μάρτη, το 13. Σε 13 έγινε το κούρεμα. Σε 13 έγινε και το κούρεμα. Άντε ρε πάρε τα άτομα. Άντε ρε πάρε τα άτομα. Ανδρέα, ηρέμησε. Πάντα να ηρέμησε. Ελεύθερες ώρες έχεις. Ελεύθερες ώρες έχεις. Όχι, είμαι παντρεμένο. Έχεις και εγκονάκια, ε. Ναι, 4, δόξα σε ο Θεός. Είναι... Περνάς τις ώρες σου με τα εγκονάκια, αγαπητέ. Όχι. Όχι, γιατί. Πού να βρω καιρό. Αυτό είναι που σε ρώτησα. Δεν έχεις χρόνο, ε. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχει. Αλλά όταν υπάρχει χρόνος, ναι. Το κάνω. Καλό, κάνω το απαρή, κάνω το ισχυρόνα, κάνω πολλά πράγματα. Έτσι. Καβαλικούμε, κλωτσούμε. Έτσι. Ωραία. Χαζο παππούζ, δηλαδή. Μα μόνο χαζο παππούζ. Κόλογο παππούζ. Κοίταξε, εμείς δεν είχαμε την πολυτέλεια μου στη Μητσή. Ναι, ναι, ναι. Κάποιο σύριαλ υπάρχει τίποτε στα σκαριά τώρα, τίποτα. Όχι, έπαιξα τώρα στο Ιπποκράτη έναν σύριαλ που κάνει το Μέγα. Επεισόδιο αυτοτελή, δηλαδή μαζί με τον Σταύρο τον Λούρα. Το δείξανε ή θα το δείξανε. Όχι, δείξαν το την περασμένη αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο να συνεχίσει ή όχι, ξέρω εγώ. Με τις ιστορίες του Χορκού θα επανέλθουν ή. Σκέφτονται να τις επαναφέρουν. Mm. Τώρα, επειδή κάνουμε κάτι άλλα σκέτς τώρα, τα οποία δείχνει κάτω κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι αυτοτελή αυτά, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Είναι σε δύο μέρη, αλλά αυτοτελή. Ναι, ναι. Το λοιπόν, παίζω σε Γίνα τώρα. Α, έτσι. Ναι, άσχε. Και εντάξει. Alright. Καλά είμαστε. Εντάξει, αυτό είναι. Είναι που στείλω, στείλω άνεση. Αλλά ναι, ναι. Έτσι όμως βάλει μέσα εγώ είναι ότι γράφω κείμενα για διαφημίσεις. Ναι. Και εκφωνώ και τις εκφωνώ. Και εκεί υπάρχουν τουλάχιστον
Όταν είναι μήνες... Εισοδήματα τα οποία, ναι, ναι. Όταν είναι μήνες κοντά στο καλοκαίρι, όταν είναι μήνες κοντά στα Χριστούγεννα ή στο Πάσχα, που διαφημίζω, τότε βγάζω και εγώ ορισμένα. Ναι. Πριν να σε αφήσω, θέλω να δώσω μια συμβουλή σε αυτούς τους νέους της παροικίας μας, ναι, και ιδιαίτερα στους νέους, οι οποίοι επιθυμούν να μπουν σε αυτές τις business, show business. Ναι. Ποια είναι το μυστικό για να μπορέσεις να πετύχεις και να ανέβεις ψηλά, ποιο είναι? Το μυστικό για να πετύχεις και να πας ψηλά, πρέπει πρώτα απ' όλα να διαβάζετε θεατρικά έργα. Να ακούετε πιστά, τυφλά, το σκηνοθέτη σας, όποιος και να είναι αυτός, μάλιστα, καλός, κακός. Ακούγετε τον, μην τον ηρωνευτείτε ποτέ, γιατί αν τον ηρωνευτείτε, εσείς θα χάσετε. Αυτός, για να σας λέει αυτό, ξέρει κάτι παραπάνω. Είναι ο δάσκαλός σας. Μάλιστα. Και διαβάζετε. Το διάβασμα πάντα κάνει καλό. Οτιδήποτε πέσει στα σέρκα σας, ναι, πιάστε το και θυκευάστε το. Να κερδίσετε, έχετε από το να μάθετε έστω μία λέξη που δεν ξέρετε ή κάτι θα σας μείνει από αυτό όλο το μήνυμα. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι, ρε Βασό. Ναι, ναι. Αν μου επιτρέπεις. Παρακαλώ. Στην Κύπρο τώρα έχουμε πέσει σε τέτοιο λούκι το πολύ δύσκολο να βγούμε. Μιλάς για την οικονομική κρίση τώρα, ναι. Προχτές πριν να έρθω, μια νύχτα πριν να έρθω, έσωσα τη βαρίτσα μου, έβαλα τη στην πάντα και ήταν το ερτιόν ειδήσιον. Κλέψες που έτσι, αυτά που... Επειδή έπασα, έβαλα την κελέ μου έτσι πάνω στο μαξιλάρι και όπως σκέφτομαι, λέω, κοίταξε ρε, να δεις που εφτάσαμε. Σήμερα στην Κύπρο, για να ληστέψεις έναν περίπτερο και να πιάσεις 20-30 ευρώ που έχει μέσα το ταμείο και την ώρα, θέλεις ένα τσακούι και ένα σκουφούι. Που στηγίζουν παραπάνω. Και ένα σκουφούι, τίποτε άλλο. Ναι. Για να ληστέψεις μια τράπεζα, μιλάμε για την Κύπρο, ναι, ναι, θέλεις μια κουκούλα και ένα πιστόλι ψεύτικων ή αληθινών για να πιάσεις 30-40 χιλιάδες ευρώ, πόσα έχεις την ώρα το ταμείο. Ναι, ναι. Για να ληστέψεις εκατομμύρια όμως στην Κύπρο, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα κοστούμι και μια γραβάτα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Μπράβο, Ανδρέ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να μου επιτρέψεις, καταρχήν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Hellenic TV, ευχαριστώ τον Βασίλη, που άφηλε ο κερδός, παρακαλώ, μου έκανε αυτή τη συνέντευξη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Να μου επιτρέψεις, λέω και πάλι, να επενθυμίσω τους καλούς φίλους τηλεθεατές. Μα και να σε επιτρέψω, αφού σου επιβάλλω. Ναι, ναι, μην μου επιβάλλεις. Και θα δείξουμε και τη διαφήμιση μόλις τελειώσω, Γιώργο. Λοιπόν, Παρασκευή, αυτή μας έρχεται, 12 Ιούνιου, μία παράσταση στο Milford Theater στις 8 το βράδυ. Το Σάββατο γυρίζουμε εδώ στο Κοινοτικό Κέντρο, 13 του μήνα, δύο παραστάσεις. Η πρώτη θα είναι στις 6 και η δεύτερη στις 9. Και η τέταρτη παράσταση γίνεται στις 14 του μήνα, Κυριακή, η ώρα 4 το απόγευμα. Κάπου εδώ σας καληνυχτίζουμε και σας περιμένουμε στο θέατρο, λοιπόν, αυτές τις τρεις μέρες, για να απολαύσετε τους Κύπριους καλλιτέχνες που ήρθαν εδώ αποκλειστικά για σας. Εμείς, εγώ και εσείς, θα πούμε και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, στις 8 το βράδυ, με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καληνύχτα. Μα να μου κάνει τσιά, μάνα. Το μαχούμε να χωρίσω λίγα στα αρχίσια ήρεμουν. Να κάνω λίγες κολογότες να φάμε. Πάλι κολογότες. Α, άκου να σου πω. Έμαθα ότι έρχεται που την Κύπρο ο Μάπουρος με τις κοσάκαρες είπασαι. Ναι, έμαθα και ο γιο, μάνα. Είναι εκείνο που παίζει ο Αργυρίδης, ο Κωστάκης, ο Κωνσταντίνος, ο Ζένιος. Ναι, και εκείνος που κάνει το ξενιστέρι, να ακούσα. Στο Προύσκο. Και ο ξενιστέρι, μάνα. Και ο Προύσκο, μάνα. Ο Θκιαμαντής, μάνα. Α, ο Θκιαμαντής, αν είναι ευνοημένος, πού να θυμηθώ. Μην ξέρεις, να μας κόψεις εισιτήρια. Ένα λεπτό να πιάω το Creek City, να μου κόψει, να έρθεις η φιλενάδα σου. Δεν ήταν να πάω μόνη μου, αρρωθήμω μόνη μου. Ποιο εισιτήρια, εσύ και η φιλενάδα σου, εντάξει. Ακούσα εισιγέγιο μέχρι δακρύο, βρε. Έτσι, να σου πω. Τώρα, χαλά θα σου πω, τεγατήριν εγώ, μάνα. Ε, όχι, ποτσίνο και μου, όχι, ποτσίνο. Ένα εισιγέγιο μέχρι δακρύο, ελάτε κι εσείς. Αλλά
Πού να βρούμε το μαντιλάκι? Τρόιτα η Τρόικα. Το θέατρο Προμηθέας παρουσιάζει την επιθεώρηση Τρόιτα η Τρόικα. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Millfield Theatre. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green και την Κυριακή 14 Ιουνίου και πάλι στο Millfield Theatre. Μην χάσετε την ξεκαρδιστική κωμωδία Τρόιτα η Τρόικα με τους μεγάλους γνωστούς Κύπριους ηθοποιούς Γιώργο Ζένιο, Ανδρέα Γυρίδη, Κωστάκη Κωνσταντίνου, Δίνα Μπάρκα, Γιώργο Νικολάου και Κατερίνα Ανδρέου. Εισιτήρια από το Greek City και το Millfield Theatre. Τρόιτα η Τρόικα.